χρόνου η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μία μικρή γενέβρια. Μείνετε ευχαριστημένος. Υπέρ του Δέοντας, πέραν των προσδοκιών μας. Μπράβο στους οργανωτές που το πίστεψαν. Μιχάλη Γιαννίρη, ποια είναι η εντύπωσή σου για την έκθεση, πρώτη αυτή προσπάθεια που κάναμε? Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, τα πήγαμε αρκετά καλά, υπήρχε αρκετός κόσμος, περισσότερο από αυτό που περιμέναμε είναι η αλήθεια. Το επίπεδο της έκθεσης όσον αφορά την παρουσία και τα περίπτερα ήταν πολύ ψηλό σε σχέση με αυτό που ακόμα και εγώ περίμενα, δεν περίμενα να είναι τόσο καλά τα περίπτερα. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί του χρόνου να γίνει. Κύριε Γιαννίρη, η δική σας άποψη. Ήταν μια καλή και θετική πρώτη οργάνωση η έκθεση με πολύ καλό κόσμο που έχει έρθει, με ενδιαφέρον, το οποίο πιστεύω και αυτό θα εξελιχθούν αργότερα και σε πωλήσεις. Πώς ήταν λοιπόν η έκθεση? Σήμερα τελευταία μέρα της έκθεσης, πραγματικά η κοσμοσυρώη ήταν αρκετά πολύ καλή. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι καλύτερο του χρόνου, πιο οργανωμένα, για να έχουμε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Γιατί μας έλειπε αυτή η έκθεση. Η έκθεση του αυτοκινήτου πάντα προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου. Αγαπάμε την έκθεση, αγαπάμε το αυτοκίνητο, ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε. Πιστεύω να συνεργαστούμε και του χρόνου. Εμείς ευχαριστούμε να κάνουμε περισσότερα. Πώς ήταν η έκθεση? Ξεκίνησε η κίνηση, γύρω στις 11 και μετά έχει πάρα πολύ καλή κίνηση. Είναι καλύτερα τις προηγούμενες μέρες σαν Κυριακή. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Και για test drive επίσης έχει πάει πάρα πολλοί κόσμος. Ας ευχηθούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και σε μια καλή συνέχεια. Είναι υπέροχα όλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω του χρόνου θα είμαστε ακόμη καλύτερα. Όλα καλά. Να είστε καλά. Και εσείς που ήρθατε και μας πιστέψατε. Ευχαριστώ. Ήτανε πολύ καλά. Ήτανε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ευχαριστημένος. Ναι. Σε γενικές γραμμές, ναι. Εντάξει, άμα είχε καλύτερες συμμετοχές και περισσότερες, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά κάθε αρχή έχει και τα προβλήματά της. Πώς θα ήταν τα πράγματα? Πολύ ωραία. Είμαστε σούπερ, κόσμος πολύς και ενδιαφέρον αρκετό. Κλείσατε τίποτα? Το e-book πουλήθηκε. Το e-book πουλήθηκε στα 78. Το e-book πουλήθηκε. Ναι. Συγχαρητήρια. Πάμε και γι' αυτό, αλλά είναι πουλημένο ήδη. Θέλουμε κι άλλο. Κατερίνα, πώς ήταν η πρώτη συμμετοχή σου στο Auto Festival? Θεωρώ ότι είχε μεγάλη επιτυχία. Auto Festival 2016, είχαμε πολλούς παρευρισκόμενους, πολλούς κόσμους που ενδιαφερότανε. Μαζέψαμε επαφές, ελπίζουμε να κάνουμε και πωλήσεις. Είχαμε κάποιους που ήρθαν από Σέρες, Κυλκής, Κατερίνη, είχαμε αρκετές επαφές, ελπίζουμε να κάνουμε και τις πωλήσεις. Εσύ? Κύριε Χατζιωάννου, πέστε δύο λόγια κι εσείς, πώς ήταν όλο το σκηνικό? Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στιβακτάρη. Πέραν αυτού. Για την οργάνωση και για τη συνεργασία, το βασικότερο. Εντάξει, πέραν αυτού όμως, πώς ήταν γενικά. Η συνεργασία μας τα ανάψε, γι' αυτό είναι αλήθεια, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς.
Είναι αλήθεια ότι έλειπε μια έκθεση αυτοκινήτων από τη Θεσσαλονίκη και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έδειξε στο κοινό της πόλης το πόσο σημαντική είναι αυτή η διοργάνωση, αυτή η έκθεση. Εκτιμούμε ότι με τα δεδομένα τα μέχρι στιγμής, ότι του χρόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερη και με περισσότερη και μεγαλύτερη επισκεφτινότητα. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την προσέλευση των επισκεπτών και βλέπουμε από τα πρόσωπα και μόνο φαίνονται ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι, χαμογελαστοί και αυτό σημαίνει πολλά. Τάσο Χατζή, πώς την είδες την έκθεση? Πολύ καλή. Εμένα με δυσαρέσει το γεγονός ότι δεν έχουν έρθει όλοι οι ανταγωνιστές μας για να μπορεί ο καθένας να επιδείξει τα πιο δυναμικά μοντέλα του. Δεν είναι πλέον έκτημα το ότι είσαι μόνος σου αυτή τη στιγμή στην έκθεση, έτσι σαν μεγάλη από τις πολυεθνικές, είσαι μόνος σου? Το αντίθετο. Αν δεν είναι πλήρης ο ανταγωνισμός ανεπτυγμένος, δεν μπορείς εσύ να ξεχωρίσεις αν είσαι καλύτερος. Ο κόσμος πώς ανταποκρίθηκε στο πρώτο αυτό κάλεσμα? Θα έλεγα πολύ δυναμικά. Είσαι ικανοποιημένος δηλαδή από την προσέλευση πολύ. Του κοινού? Του χρόνου? Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Να ξανακάνουμε μπαμ μπουμ το... Ακριβώς. Αρέσει. Μπορεί και κάτι άλλο, πιο καινούριο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.